Ασία, με τις πανιέρες που ερχόντουσαν, ενώ η Ευρώπη πια πήγαινε σε ένα διαφορετική κατεύθυνση. Είχε πάει ήδη την κατεύθυνση, οπότε πιστεύω ότι σήμερα διώθηκε και η Ευρώπη και όλο το Κοτράκι, ενώ και το νέο συμβόλαιο της Ευρωπαϊκής για το σύγχρονο σπάθι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει παραμονική επιχείρηση. Είναι μια εταιρεία Μητράκη ΑΕ με το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί την Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρείας που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την κλάδο τέτοια σύνδεση της Μητράκης στη διαχείριση και έχουν δικασίες με το ΣΥΟ 16%. Οπότε θα θέλαμε, εντάξει, να ακούσουμε και από εσάς ποια είναι τα σχέδια που πιθανό να έχετε για αυτούς τους χώρους, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια ενασχόληση από το Υπουργείο Υγείας και το σε κάποια αντικείμενα, σε κάποια θέματα και τι μπορεί να γίνει. Να το ακούσουν δηλαδή οι εργαζόμενοι πρώτα η κύρια μέσω του Αντιδημάρχου και του Προέδρου. Έχω πει αυτό που συζητήσαμε για την αναβάθμιση των ΙΕΣ για τα 2 χρόνια που μπορεί να γίνει μια ιδιαίτερη κατάσταση. Και μέσα στην συζήτηση που είχαμε με το Υπουργείο Παιδείας, είπαμε ότι θα μπορούσε στο Κοτράκι να είναι ένα πρόγραμμα κατάρτιση δίχρονο που να ασχολείται με τον ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και υγείας. Είναι αλήθεια, ναι, ότι μας δίνει ο νόμος. Αυτό, γι' αυτό ζητήσαμε να δούμε αν το Υπουργείο Υγείας μπορείτε εσείς να έχετε ένα πλαίσιο και να το συζητήσει, γιατί τώρα μπαίνει από την εβδομάδα και επιτροπέζεται. Ξέρω, εμάς μας έχει... για μας είναι ευκαιρία συνολικά τα επαγγέλματα υγείας, δεν μου αρέσει όρος παραγιατρικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα υγείας να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Θεωρώ ότι είναι αναβάθμιση. Η λειτουργία των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα στα πανεπιστήμια είναι μια αναβάθμιση, γιατί οι αλλαγές είναι σημαντικές, διότι δεν θα χρειάζεται και εξτάσεις πιστοποίησης. Θεωρούμε ότι αυτά τα μαθήματα πια των διετών κύκλων σπουδών είναι απονέμουν τίτλο σπουδών επίπεδου 5 αντίστοιχα στο Διεθνές Σύστημα Αναξιδόμησης Προσόντων. Άρα είναι μια αναβάθμιση. Προφανώς ο ειδικός λιτοθεραπείας και υδροθεραπείας είναι μια τέτοια καλή περίπτωση και συνδέεται και με το πρότυπο της τοπικής ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας. Προφανώς το ευνοεί όλο αυτό. Ειδικά θα πω λίγο προτιμησιακά σε δομές που είναι στην ευθύνη του κράτους ή της αυτοδιοίκησης. Άρα είναι μια. Win-win, όπως λέμε. Έτσι ακριβώς. Εδώ υπάρχει και δομή που θα μπορούσαμε να δούμε, γιατί είναι κάποια κτίρια που είναι κατηγορημένα, θα μπορούσαμε να τα δούμε και τα παλιά λουτρά και τα κοιτάζουμε. Χρειάζεται μια συνέργεια, φαντάζομαι, καταρχήν με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εδώ. Χρειάζεται μια συνέργεια και με το Πανεπιστήμιο το Οικείο και με την αυτοδιοίκηση για να υποστηριχθεί και σε επίπεδο οικονομών χώρων. Και το Λουτράκι, εγώ μάλιστα έλεγα και με την κυρία Θελερίδη το πρωί ότι οδίστηκε λουτροπόλεις όπως στη Βόρεια Εύβοια, ας πούμε, στην Ιστηρία και κάπου αλλού, μπορούμε να δούμε τέτοια ζητήματα. Τα κάνουμε και με το. Μετά από τις τεχνολογίες αυτά. Αντίστοιχα, προσπαθούμε να αναθέσουμε και την ειδικότητα του διασώστη στο ΕΚΑΒ. Να μπει σε αυτό ο διαιτές. Άρα είναι μια χαρά ευκαιρία και νομίζω είναι μια ιστορία που και συνολικά θα τη στηρίξουμε και βεβαίως και με την υποστήριξη των βουλευτών σας εδώ και ειδικότερα για την περιοχή. Νομίζω ότι είναι και μια συνέχεια και η κίνηση μάλλον με αυτό το βήμα που θα πρέπει πραγματικά να ολοκληρωθεί και πιστεύω θα ολοκληρωθεί. Έτσι θα λυθεί και ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει για την αναγνώριση, πια την επιστημονική αναγνώριση απορίας ιατρικής του ιαματικού πόρου. Δηλαδή να ξεφύγουμε πια από το δεδομένο γιατί ερχόταν ο παππούς και η γιαγιά και θα περάσουμε γιατί όταν θα μπουν αυτές οι επιστήμες μέσα και τα πανεπιστήμια θα δουλέψουν στο πλευρό, στο πλευρό του πανεπιστημίου. Θα μπορέσουν έτσι να εξειδικεύσουν και αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε ανάγκη όμως αυτό το προσωπικό, δηλαδή το οποίο δεν είναι πανεπιστημιακό, που είναι ανάμεσα, το οποίο εξειδικεύεται πολύ πιο συγκεκριμένα για να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τα ΙΕΚ, ξέρουμε πολύ καλά, δεν κάνουν μια έτσι, σωστή δουλειά, και όχι μόνο. Έπρεπε όταν τελειώσει αυτό το γενικό να πάρει πιστοποίηση. Τώρα τα ιδρύει το ίδιο το πανεπιστήμιο, άρα έχει σημασία. Να ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει ένα κέντρο που θα έρχονται άνθρωποι, παιδιά, νέοι, νέες και θα καταρτίζουν. Και θα βγαίνουν εξειδικευμένες στελέχη. Πλέον να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να μην χρειάζεσαι να παίρνεις από το. Έτσι. Και θα είναι ότι. Θα ξέρω τα βήματα που χρειάζονται, γιατί θέλω να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα και τα ακούμε κιόλας. Θέλω να μας πείτε και να συνεργαστούμε δηλαδή τα βήματα που χρειάζονται για να είμαστε και πρωτοπόροι πάνω σε αυτό.
τι χρειάζεται δηλαδή για να μπορέσουμε να γίνουμε. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή από τη μεριά μας εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει με το παιδείας να πιέσουμε λίγο αυτή την κατάσταση. Με τη σειρά του το παιδείας, η διαδρομή είναι ότι πιέζει τις Βρετανικές αρχές, ότι εκεί υπάρχει ενδιαφέρον και από τη στιγμή που και το όμορφο Υπουργείο συνενεί και υποστηρίζει, αυτό είναι αναμφίβολα ένα επίσης υποστηρικτικό χαρτί. Από εκεί και πέρα το πρακτικό επίπεδο είναι η συνεννόηση με το Οικείο Πανεπιστήμιο και θα έλεγα ότι και η εμπλοκή βέβαια της αυτοδιοίκησης όπου μπορεί να συμβάλλει με χώρο, με τέτοιου είδους και υποδομές, θα διευκολύνει ώστε να πάει πολύ πιο γρήγορα η ιστορία. Τώρα μέσα πρέπει να δούμε τον Μπρίτανη. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας το έχει αποδεχτεί αυτό στη συνάντηση που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο που έγινε η πρόταση. Πρέπει να δούμε τον Μπρίτανη, να πάμε με μια πρόταση. Και αν έχουμε και ένα κτίριο. Κτίριο που μπορεί να διαθέσει ο Δήμος. Διότι η λογική δεν είναι απλά από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ότι δεν είναι απλά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να τρέξει ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του κέντρου επικοινωνία τη εκπαίδευση. Το ιδανικό θα ήταν να συνδεθεί και με την περιοχή η λειτουργία αυτού του προγράμματο. Μα όποιε τέτοιε δράσει, Γιώργο. Να δώσουμε τον Πρίτανη. Να είστε και εσεί, να είμαστε και εμεί, να είμαστε προετοιμασμένοι να μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Γενικά οι όποιε τέτοιε δράσει γίνονται όπου υπάρχει μια υποδομή και υπάρχει κάτι εξειδικευμένο, όπω εδώ ή στην ΕΜΕΑ, α πούμε. Τέτοιες κινήσεις θα γίνουν που να αξιοποιήσουν τοπικές ιδιαιτερότητες. Και στην ΕΜΕΑ είναι προτείνοντα το Ινστιτούτο ΙΝΗ. Ναι, αντίστοιχα. Πρέπει απλά να βρεθεί ένα πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο να μπορείς να πάρεις από εκεί μαθήματα διδακτικές μονάδες. Η νοσηλευτική νομίζω που τρέχει το Πελοποννήσου είναι μια καλή βάση. Ωραία. Το Πελοποννήσου κάνει ειδική σχολή για υγεία και έχει μέσα τα τμήματα. Η λογική λοιπόν είναι μια σειρά. Ένα πακέτο λοιπόν μαθημάτων θα συγκροτήσει το κουρίκλιν, το πρόγραμμα σπουδών, να το πω για να συνεννόμαστε, τη ειδικότητα συγκεκριμένη. Οπότε καταλάβατε ποιο είναι το ενδιαφέρον όλων εμάς που είμαστε εδώ στο Λουτράκι και έχουμε αυτή τη δομή και έχουμε αγωνιστεί και έχουμε παλέψει για αυτή τη δομή. Εμείς συνολικά στο Υπουργείο Υγείας, στη συνεννόηση με τον τουρισμό, παρότι πολλές φορές τρέχαμε λίγο να προλάβουμε πρωτοβουλίες. Διότι εμείς έχουμε το κομμάτι της δημόσιας υγείας συνολικά στην ιστορία της υδροθεραπείας και υδροθεραπείας. Προσπαθούμε να βάλουμε και όσο το δυνατόν αυστηρές προϋποθέσεις στο κομμάτι της υγειονομικής φροντίδας που παρέχει σε αυτές τις δομές. Αυτή η δομή εντάξει δεν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Κυρίως αυτό γίνεται για να ελέγξουμε λίγο το ιδιωτικό πεδίο, τον ιδιωτικό χώρο που στο κομμάτι της υδροθεραπείας, υδροθεραπείας, το που λέμε ελληνιστή SPA, η μετεξέλιξη, εκεί είναι ελαφρώς αρρύθμιστο. Και θέλει μια οριοθέτηση. Νομίζω ότι αυτό για πρώτη φορά γίνεται στη χώρα μας. Αυτό είναι. Δηλαδή, κατ' επανάληψη και στα συνέδρια που έχουν γίνει από την προηγούμενη δεκαετία πιο επιστημονικά και πιο επίσημα, δεν υπήρχε ούτε βιβλιογραφία, αλλά δεν υπήρχε και ένας φορέας ο οποίος θα μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό και να δώσει κατευθύνσεις. Είναι για μένα πολύ σημαντικό. Αυτή η Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας είναι πάρα πολύ σημαντική. Η υπουργική απόφαση. Ναι, σιγά-σιγά θα αρχίσει να υλοποιείται. Εντάξει, στις δημόσιες δομές, δομές αυτοδιοίκησης είχαμε αυτές τις προδιαγραφές ως επιτοπλίστων, τις στηρούσαμε. Τώρα πια καλό είναι και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σιγά σιγά. Και βέβαια και όπου έχουμε τέτοιες υποδομές, με αυτές τις κινήσεις θωρακίζουμε και το δημόσιο και δημοτικό τους χαρακτήρα. Να το λέμε και αυτό. Δηλαδή, συμβάλλει και σε αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά τέτοιες κινήσεις συμβάλλουν και αυτές. Βάζεις προδιαγραφές που εσύ ανταποκρίνεσαι και καλείς και τους άλλους. Να διατηρηθούν υποδομές σε αυτό το χαρακτήρα. Ο Νίκος ο Πετρίτης που είναι διευθυντής εδώ πέρα, Νίκο είναι 30 χρόνια, 20 χρόνια είσαι εδώ, έχει ζήσει όλες τις καταστάσεις και έχει αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα και τη μετεξέλιξη. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα με αυτά που ακούει, τουλάχιστον θα είναι λίγο ευχαριστημένος. Όχι, είναι σίγουρο αυτό, γιατί νομίζω ότι λείπει αυτό το πράγμα, να πάρουμε εξειδικευμένα στελέχη και να δουλέψουν εδώ πραγματικά να προσφέρουν στον τόπο τους. Πρώτα να εκπαιδευτούν και μετά, αυτό λέω. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει πρόθεση να ενταχθεί στην πρωτοβάθμια δομή υγείας η θεραπεία με το ιαματικό νερό. Αυτό είναι γενικά μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια διαρκή συζήτηση και μια ανοιχτή συζήτηση. Αυτό προφανώς είναι, δεν σας κρύβω, στο νέο οργανισμό του Υπουργείου Υγείας που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες, το κομμάτι του αυτού που λέμε τουρισμού υγείας έχει περάσει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη διεύθυνση οργανωτικά. Άρα αυτό υποδηλώνει κάτι. Και αυτή η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση επίσης ήταν αναγκαία προϋπόθεση να περάσει σε διευθύνη μιας διεύθυνσης συγκεκριμένης,
Άρα αυτό υποδηλώνει ότι σιγά σιγά πάμε προς τα εκεί. Βάζουμε πρώτα τα όρια και σιγά σιγά θα δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι θα ενσωματώσουμε σε διάφορα πρωτόκολλα. Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα στη χώρα είναι πολύ πιο δυναμική έχοντας και αυτή την υποστήριξη. Αλήθεια. Και σαν πληθυσμό και δικό μας αλλά και εισαγόμενο τουριστικά, ο οποίος με τα χαρακτηριστικά αυτά τα δημογραφικά έχει ανάγκη σε πολλές περιπτώσεις από τέτοιου είδους θεραπείες. Και προληπτικά αλλά και. Και υπάρχει και διαφορά από εξωτερικό φροντίδιο, ώστε να μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Και τώρα και ένα ακόμη βήμα κρίσιμο είναι. Αυτός ήταν και ένας ακόμη λόγος που έπρεπε να τρέξουμε την υπουργική απόφαση για να βάλουμε και τον ΕΟΠΗ σε αυτή την ιστορία να μπορεί όχι μόνο να αποζημιώνει ακριβές θεραπείες, πράξεις κτλ. Πολύ εξειδικευμένες, είναι λίγες είναι η αλήθεια πια που δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα και χρειάζεται να γίνονται εκτός χώρας, αλλά να μπορεί επίσης να ζητά, να εισπράττει επίσης για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και στο κομμάτι της ειδοθεραπείας και ειδοθεραπείας. Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη τεράστια περικοπή που έχει γίνει λόγω των μνημονίων και αυτό στο θέμα των εγκρίσεων από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή ένα 80% έχει περικοπεί. Είναι πλέον πολύ αυστηρά τα κριτήρια για να πάρει κάποιος έγκριση λουτροθεραπείας. Με κατ' επέκταση έχουμε μια μείωση λούσεων λόγω αυτού του προβλήματος. Νομίζω ότι σιγά σιγά γι' αυτό μίλησα για πρωτόκολλα, δεν ήταν τυχαίο. Όσο δημιουργούμε και πρωτόκολλα πια και στην πρωτοβαθμία. Ναι, ναι. Τώρα τελευταία εμείς σαν χώρα ανακαλύψαμε τα πρωτόκολλα στη φροντίδα την ιατρική, την υγειονομική. Ξεκινήσαμε τα νοσοκομιακά πρωτόκολλα, σιγά σιγά μπαίνουν και πρωτόκολλα και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που θα ισχύσουν και τέτοιου είδους πρωτόκολλα για τις σχετικές νόσους, θεραπείες και στον χώρο της υδροθεραπείας και της υδροθεραπείας, δεν θα χρειάζονται καν τέτοιοι κόφτες. Με τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένες νόσοι θα έχουν τη φροντίδα που τους αναλογεί. Okay. Πάμε να κάνουμε μια συνάντηση λίγο από πάνω, να το δείτε λίγο από πάνω.